Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο Attica TV. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 ζωντανά, στις 5 ακριβώς. Είναι τρίτη απόγευμα, 5 Απριλίου του 2022. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία όπως καταγράφεται μέχρι αυτήν την ώρα. Θα ξεκινήσουμε με την προφυλάκηση της Ρούλας Πισπυρίγκου. Από τις 9 το πρωί είναι στις φυλακές Κορυδαλλού και πρέπει να πω πως σε ειδικά διαμορφωμένο κελί, χωρίς νούμερο, θα προαυλίζεται μόνη της με την συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού και ήταν δέκτης μεγάλων αποδοκιμασιών. Λίγο μετά τις 9 το πρωί, συνοδευόμενη από ισχυρή αστυνομική δύναμη, πέρασε την πόρτα των γυναικείων φυλακών του Κορυδαλλού η Ρούλα Πισπυρίγκου, η οποία χθες βράδυ, μετά την μαραθώνια απολογία της, κρίθηκε προφυλακιστέα με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας για την υπόθεση της δολοφονίας της 9χρονης Τζορτζίνας. Έξω από το σοφρονιστικό κατάστημα έγινε και πάλι δέκτης αποδοκιμασιών και ύβριων από κόσμο που είχε συγκεντρωθεί και την περίμενε. Η 33χρονη, που δηλώνει αθώα, παράτασε βάρος στη στοιχεία μετά τις δύο πρώτες ημέρες κράτησής της στην απομόνωση λόγω τήρησης των μέτρων για την πανδημία, θα μείνει μόνη σε ειδικό κελί, ενώ θα προαυλίζεται μόνη της υπό τον φόβο να δεχτεί επίθεση από άλλες κρατούμενες. Μάλιστα, την ανησυχία της αυτή είχε δηλώσει και ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα. Υπενθυμίζεται ότι η Ρούλα Πισπυρίγκου και κατά την πολύ ωραία απολογία της αρνήθηκε τις κατηγορίες, περιγράφοντας το κατηγορητήριό της ως άδικο και πρωτάκουστο. Η φερόμενη ως δράστης δήλωσε χαρακτηριστικά πως «αρνούμε στο σύνολό της την αποδιδόμενη σε μένα κατηγορία. Πότε δεν επεδίωξα, επιθύμησα ή προκάλεσα το θάνατο του παιδιού μου». Μάλιστα, για την Τζορτζίνα είπε ότι ήταν το πρώτο της παιδί και η μεγάλη της αδυναμία. Πέραν της άρνησης, στην απολογία της υπέδειξε ως υπαίτιους για τη χορήγηση και ταμείνη σε θανατηφόρα δόση προς την κόρη της τους θεράποντες γιατρούς του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν, εισπράττοντας την ψυχρή διάψευση από την πλευρά του Αγλαία Κυριακού. Ακόμη η ενοχή της δεν έχει αποδειχθεί. Είμαστε σε ένα πρώιμο αρχικό στάδιο απολογίας. Γίνεται έρευνα. Η έρευνα αυτή θα βγάλει κάποια συμπεράσματα, τα οποία μπορεί να είναι είτε από τη μία πλευρά, μπορεί όμως να είναι είτε και από την άλλη. Θα πρέπει άπαντες να σεβαστούν την νόμιμη αυτή προβλεπόμενη διαδικασία. Είναι αθώα, λέει η ίδια, μέχρι αποδείξεως του εναντίου και ο ισχυρισμός αυτός είναι σύμφωνος με το ποινικό δίκαιο που ισχύει στη χώρα μας. Υπάρχει πολλής δρόμος, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν ανατροπές. Με αυτά που έχουμε, με αυτά θα συνεχίσουμε και θα προχωρήσουμε με σκοπό να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να λάμψει η αλήθεια και να μάθουμε τι έγινε τελικά με την περίπτωση της μικρής Τζορτζίνας. Τέλος, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η κατηγορούμενη ξέσπασε σε κλάματα όταν ενημερώθηκε για την προφυλάκησή της. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα, κυρίες και κύριοι, σε σχέση με τον θάνατο και των άλλων δύο παιδιών, της Ήρυδας και της Μαλένας. Στην διερεύνηση λοιπόν των θανάτων, μετά την εντολή των εισαγγελικών αρχών, έχουν οριστεί τρεις εισαγγελείς σε σχέση με τη διαλεύκανση των υποθέσεων που είχαν τεθεί στο αρχείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για τη διερεύνηση των θανάτων της Ήρυδας και της Μαλένας μετά την εντολή των εισαγγελικών αρχών που έχει ορίσει τρεις εισαγγελείς για τη γρήγορη διαλεύκανση των υποθέσεων που έχουν τεθεί στο αρχείο. Η νέα έρευνα θα διεξαχθεί υπό την εποπτεία της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών της Αθήνας Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου, ενώ οι δύο εισαγγελείς στο πλαίσιο της έρευνας τους αναμένεται να κάνουν φίλο και φτερό τους ιατρικούς φακέλους των δύο παιδιών, όπως και να καλέσουν για κατάθεση τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που ενεπλάκησαν. Πάντως, με ανάρτησή του, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων άφησε εχμές αναφορικά με τα υποτιθέμενα προβλήματα υγείας που είχαν οι κόρες της Ρούλας Πισπυρίγκου. Αναφερόμενος στη γνωμάτευση για τα αίτια θανάτου, τόνισε ότι ο γιατρός που διαπίστωσε το πρόβλημα όφιλε να ζητήσει έλεγχο από εξειδικευμένο εργαστήριο, ακόμα και του εξωτερικού. Από το αρχείο ανασύρεται και ο φάκελος του θανάτου της μόλις 6 μηνών Ήρυδας, που είχε βρεθεί νεκρή στην κούνια της, αν και τότε οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης που μετέβησαν στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο ενημερώθηκαν από τους γιατρούς ότι δεν υπήρχε τίποτα το ύποπτο αναφορικά με τα αίτια θανάτου του βρέφους.
Ανάλογο αποτέλεσμα είχαν και οι πρώτες έρευνες της σήμανσης στο σπίτι της οικογένειας, λόγω των κυλίδων αίματος που είχαν βρεθεί σε πανάκι στην κούνια του παιδιού. Επίσης, από τις λεπτομερείς εξετάσεις που ζήτησε η αστυνομία, δεδομένου ότι ήταν το δεύτερο παιδί της οικογένειας που έφευγε από τη ζωή, δεν διαπιστώθηκε γονιδιακό πρόβλημα. Προς διερεύνηση είναι και ο θάνατος της πιτωνικοκυράς του ζεύγους Δασκαλάκη, καθώς σύμφωνα με έγγραφο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, τόσο τη σύντομη νοσηλεία της 69χρονης το 2020, όσο και τα αίτια θανάτου της σκεπάζει σκοτεινό πέπλο, αφού δεν υπάρχει σαφής καταγραφή του προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε. Τέλος, μυστήριο καλύπτει και το περιεχόμενο του τάμπλετ με το οποίο η μητέρα έθαψε την Τζορτζίνα. Πάμε στο ενεργειακό, κυρίες και κύριοι, καθώς είχαμε ανακοίνωση από τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Κώστα Σκρέκα, για διπλασιασμό των επιδοτήσεων του φυσικού αερίου στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και για τον Απρίλιο. Διπλασιασμό του ποσού της επιδότησης των λογαριασμών ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ανακοίνωσε με επιστολή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριος Κώστας Σκρέκας. Η κυβέρνηση σε μία ακόμα προσπάθεια ενίσχυσης των καταναλωτών εντός των δημοσιονομικών αντοχών ενημέρωσε με επιστολή τις εταιρείες προμήθειας φυσικού αερίου ότι η κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα διαμορφωθεί τον Απρίλιο στα 40 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα από 20 ευρώ που ήταν το Μάρτιο. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι 540.000 οικιακοί καταναλωτές για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης και όλοι οι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές, ανεξαρτήτως μεγέθους, εκτός από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, συνεχίζεται και τον Απρίλιο η έκπτωση που προσφέρει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία θα διαμορφωθεί σε 30 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα για τα νοικοκυριά και 15 ευρώ για τη βιομηχανία και τα νοσοκομεία που προμηθεύονται φυσικό αέριο από την επιχείρηση. Το συνολικό ύψος των μέτρων στήριξης των καταναλωτών φυσικού αερίου για τον Απρίλιο θα ανέλθει στα 88,74 εκατομμύρια ευρώ από 63 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το Μάρτιο. Πάμε στον ποινικολόγο, τον κύριο Περικλή Σταυριανάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, να πω πως η Ρούλα Πισπυρίγκου δήλωσε πως δεν περίμενα να απευθώ στην φυλακή μου. Σχεδόν βέβαιη ότι θα πήγαινα στο σπίτι μου μετά την απολογία της στην 18η ανακρίτρια. Ναι. Είναι πολύ δύσκολες οι πρώτες ώρες από τις 9 το πρωί όπου ξεκίνησε η προφυλάκησή της στις φυλακές Κορυδαλλού. Υπό μεγάλες άγριες αποδοκιμασίες, γιατί έβλεπα τα ρεπορτάζ των συναδέλφων στο ζωντανό, είναι υπό επιτήρηση, ζήτησε τηλεόραση και τηλεκάρτα σε αυτό το ειδικά διαμορφωμένο κελί, το οποίο δεν θα έχει καν νούμερο έξω από το κελί, θα προαυλίζεται μόνη της. Ήταν ανεπιθύμητη και στον Κορυδαλλό αλλά και στον Ελαιώνα, έβλεπα από τα στοιχεία του ρεπορτάζ, και ουσιαστικά διαμηνεί πως δεν θα μπορέσω να αντέξω στην φυλακή, κύριε Σταυριανάκη, ναι. Να ξεκινήσω από τις πρώτες ώρες στο κελί της. Λοιπόν, κοιτάξτε, εξ όσων είδα τουλάχιστον, εκείνη πήγε στην πλευρά των γυναικείων φυλακών, όπου ήταν προηγουμένως η κρατούμενη της Χρυσής Αυγής από την πήγε. Ναι. Εκεί υπάρχει χώρος ειδικός και υπάρχει και ο αυλισμός, ο κατηδίας. Τώρα, ότι δεν θα αντέξω μέσα στη φυλακή κτλ. Αυτό θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν τα ακούει κανένας. Δηλαδή και να τα ακούει δεν έχει καμία σημασία. Δεν ρωτάνε κανένα αν θα αντέξει, δεν θα αντέξει, αν μπορεί για δεν μπορεί. Ο χώρος κράτησης είναι επιβεβλημένος όταν κάποιος καταδικάζεται σε κάποια ποινή. Θα εκτίθει σε χώρο περιορισμένο. Δεδομένο αυτό. Είτε σου αρέσει, είτε δεν σου αρέσει, δεν μπορείς να μπορείς. Δεν ρωτάει κανένα. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ εκτιμώ ότι δεν ξέρω κατά πόσο ήταν βέβαιοι ότι δεν θα προφυλακιζόταν και εξ αυτού του λόγου ήταν αρνητική εντελώς. Εκείνο που εκτιμώ είναι το εξής, ότι μετά την προφυλάκηση και μετά την πάροδο κάποιων ημερών θα έρθει σε αυτόν και εάν υπάρχει άτομο που τη βοήθησε και τη συνέδραμε,
θα το αποκαλύψει. Διότι είδε πλέον ότι η τακτική της άρνησης, της πλήρους άρνησης, απέδωσε ένα κελί. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που απέδωσε αυτή η τακτική, αυτό το κελί, καιρός είναι, αν υπάρχει άλλο άτομο, να το αποκαλύψω, για να μπορέσω να έχω μοιραστεί την ευθύνη. Τώρα, όχι 50-50, αλλά να την έχω μοιραστεί. Ότι δεν ήμουν μόνη μου σε όλο αυτό που έγινε. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να ανοίξουν στόματα μετά. Ναι. Θέλω να σταθούμε στον πατέρα, στον Μάνο Δασκαλάκη, γιατί βλέπω στις δηλώσεις του, μιλάει για το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του. Λέει ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου η Ρούλα Πισπυρίγκου. Ναι. Η μητέρα της Πισπυρίγκου είπε σήμερα πως εγώ δεν καταλαβαίνω πως το παιδί μου βρέθηκε στη φυλακή ενώ είναι αθώα και ο Μάνος Δασκαλάκης είναι έξω από την φυλακή. Και υπάρχουν και διάφορες άλλες μαρτυρίες από φίλους και γνωστούς του ζευγαριού για το τι ακριβώς είχε συμβεί, ποια ήταν η συμπεριφορά τους όταν πέθαναν τα τρία άτυχα κορίτσια. Ναι. Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι είναι και σε εξέλιξη, είναι πολύ σημαντικό, κύριε Σταυριανάκη, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η έρευνα με τους τρεις εισαγγελείς πλέον, για τους θανάτους και των άλλων δύο κοριτσιών, της Μαλένας και της Ήριδας. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Υπό την προϊσταμένη της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, της κυρίας Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου, θα διεξαχθεί. Και αναμένουμε και εκεί στοιχεία, γιατί ακούσαμε και τον πρωί τον πρόεδρο της ιατροδικαστικής εταιρείας, τον κύριο Λέων, να λέει πως θα δούμε ποια είναι οι αιτίες θανάτου των άλλων δύο κοριτσιών. Ακούστε με να δείτε. Καταρχάς, επειδή μου είπατε τι είπε ο σύζυγος. Ναι. Εγώ τη θέση αυτή που παίρνει ο σύζυγος την ερμηνεύω ως εξής. Ότι για να έρχεται σε σύγκρουση σημαίνει ότι δεν τη φοβάται. Ναι. Δεν φοβάται ότι θα του αποδώσει κάτι. Με αντιλαμβάνεστε τι λέω. Δηλαδή, βεβαίως. Αν το συγκάλυπτε η Ρούλα, θα κοίταζε να μην μιλήσει για να μην τον αποκαλύψει. Εκτιμώ λοιπόν ότι δεν έχει συμμετοχή από αυτή την, θα σας έλεγα, πονηρή σκέψη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, την έρευνα η οποία γίνεται για τα άλλα παιδιά κτλ. Είναι επιβεβλημένο ήταν να γίνει, αλλά θα ξέρετε ότι αυτή η υπόθεση είναι χωριστή. Δηλαδή, τι εννοώ. Ότι αυτή η υπόθεση έχει το υλικό που έχει ως τα τώρα και δεν ξέρω τι άλλο θα μαζευτεί ακόμη περισσότερο. Εκείνη η έρευνα είναι μια άλλη έρευνα που αφορά σε άλλα άτομα. Θα έχει άλλες διαστάσεις και θα έχει και ενδεχομένως και όποια άλλα αποτελέσματα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σταυριανάκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Καλά. Να συνεχίσουμε εμείς και να πάμε στον Άρη Δημητρίου στο στούντιο. Άρη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα και από μένα, Φραντζίσκα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την τραγωδία στο Κιλκίης. Ναι, μιλάμε για έναν. Γιατί έχουμε νεκρό. Ένα νεκρό και δύο τραυματίες ως τώρα. Και λέμε ως τώρα διότι σύμφωνα με πληροφορίες από την περιοχή, ο ένας εκ των δύο τραυματιών είναι σε αρκετά σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με κάποιους γιατρούς μπορεί και να έχει κίνδυνο η ζωή του. Ας ελπίσουμε για το αντίθετο. Νοσηλεύεται λοιπόν στο νοσοκομείο του Κιλκίης μαζί με τον δεύτερο τραυματία. Είναι τρεις μετανάστες οι οποίοι πεζοί πήγαιναν προς την Ιδωμένη από απροσεξία. Μην ξεχνάμε ότι και η σιδηροδρομική εκεί γραμμή περνάει μέσα από δάση, μέσα δεν υπάρχει καλή ορατότητα. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν δεν πρόσεξαν το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Θεσσαλονίκη με την Ιδωμένη και στις 11:30 το πρωί παρασύρθηκαν από την αμαξοστοιχεία με αποτέλεσμα ο ένας να βρει ακαραίο θάνατο και οι άλλοι δύο να βρίσκονται στο νοσοκομείο της περιοχής από τα ασθενοφόρα. Βέβαια στον απεγκλωβισμό του άτυχου
νεκρού. Βοήθησαν και άνθρωποι και άντρες πυροσβεστικής που πήγαν εκεί, καθώς και το πλήρωμα δύο περιπολικών που μετέβη στο σημείο μετά την ενημέρωση που έλαβαν. Λοιπόν, να πάμε και στις τρεις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη. Εμείς θα πάμε μαζί στην Ηλία, αλλά να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη και στην Ρόδο, στο νησί μας, στην Σορώνη. Και πριν από λίγη ώρα ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Κορφιώτισσα, στο Ξυλόκαστρο, στην Κόνηθο. Η αλήθεια είναι ότι από πολύ νωρίς φέτος ξεκίνησαν οι πυρκαγιές. Τα ποσοστά της υγρασίας, τουλάχιστον τις τελευταίες 10 μέρες, έχουν πέσει αρκετά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, και στα τρία σημεία τα ποσοστά υγρασίας είναι κάτω από το 30%. Παρά το γεγονός ότι ο καιρός είναι συννεφιασμένος όλες αυτές τις μέρες, εντούτοις τα ποσοστά της υγρασίας έχουν πέσει αρκετά, σε συνδυασμό και με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν σε όλη σχεδόν την χώρα. Νομίζω ότι είναι ιδανικές συνθήκες για την έναρξη πυρκαγιών. Στην Ηλία αλλά και στην Κορινθία, όπου είναι τα σημαντικότερα μέτωπα και τα πιο κοντινά εδώ στην Αθήνα, από τα οποία εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να σταλεί ενίσχυση δυνάμεων. Βρίσκονται λοιπόν ήδη αρκετές δυνάμεις, πυροσβεστικά οχήματα, δεκάδες άνδρες. Έχει ζητηθεί η συνδρομή και εναερίων μέσων. Μέχρι τώρα από ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο συνδράμουν από αέρος το έργο της πυρόσβεσης. Δίδεται μάχη με το χρόνο, δεδομένου ότι τα ένα αέρια μέσα μετά τη δύση του ηλίου δεν μπορούν να εκτελέσουν πτήσεις και να βοηθήσουν τις δυνάμεις εδάφους. Σύμφωνα με τους πυροσβέστες, και το δύσβατο του εδάφους αλλά και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν μέχρι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή το έργο της πυρόσβεσης. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Άρη Δημητρίου. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα, κυρία Σαββουργινάκη. Λοιπόν, έχουμε διπλασιασμό της επιδότησης για το φυσικό αέριο σε σχέση με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Από τα 20 ευρώ πάμε στα 40 ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, του κ. Κώστα Ασκρέκα. Θα ξεκινήσω από αυτό, για να δούμε πώς ακριβώς μπορεί να στηρίξει πλέον τα νοικοκυριά που έχουν γονατίσει. Και μου έκανε εντύπωση, πριν μπούμε στο στούντιο, η νέα μελέτη της ΓΕΣΕΒΕ, η οποία κάνει λόγο για εσχροκέρδια, πρόεδρε, με τεχνητή απόκρυψη εμπορευμάτων. Ισχύει. Ισχύει αυτό, διότι όταν η κυβέρνηση συζητάει θέμα επισιτισμού, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Να βλέπεις τα προϊόντα στα ράφια και να μην μπορείς να τα προληψιάσεις λόγω της ακρίβειας. Άρα, επί της ουσίας, όταν δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να αγοράσεις τα απαραίτητα για να ζήσεις, σίγουρα είναι η κρίση. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να λείπουν τα προϊόντα από τα ράφια. Ναι. Όταν δεν μπορείς να τα αγοράσεις, είναι το ίδιο και το αυτό. Μάλιστα. Παράλληλα, επειδή άκουσα το σχόλιο σας σχετικά με το ότι επιδοτεί στο διπλάσιο το φυσικό αέριο ο κύριος Κρέκας, να πω λοιπόν στον κύριο Σκρέκα ότι ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα η κυβέρνηση. Δηλαδή, αν θυμάστε, κυρία Σαββουργιανάκη, έλεγε ότι η επιβάρηση στα νοικοκυριά στο ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι της τάξης του 1 με 2 ευρώ το μήνα στο λογαριασμό. Και τελικά από το 1 με 2 ευρώ φτάσαμε να είναι 800 ευρώ και 1000 ευρώ η επιβάρηση. Όχι το μήνα, αλλά το τετράμινο. Παράλληλα, το φυσικό αέριο υπάρχει μια αύξηση από το 2020 μέχρι το 2022, πριν τον πόλεμο, 496%. Το να επιδοτήσει ο κύριος Κρέκας και η κυβέρνηση στο διπλάσιο το μήνα Απρίλιο το φυσικό αέριο δεν σημαίνει ότι σώθηκε η κατάσταση. Σημαίνει ότι απλά ο κόσμος δεν μπόρεσε ούτε να ζεσταθεί αλλά ούτε και να χρησιμοποιήσει το φυσικό αέριο λόγω της ακρίβειας, που και αυτό εκτινάχθηκε όπως τα καύσιμα, όπως η ενέργεια, όπως τα τρόφιμα και βέβαια και τα υπόλοιπα καταναλωτικά αγαθά. Λοιπόν, επειδή έχετε εικόνα σε όλη την επικράτεια, να πω ότι έχουμε πλέον, κυρίες και κύριοι, το ευρωπαϊκό εμπάργκο στις εισαγωγές άνθρακα από τη Ρωσία, τις νέες κυρώσεις, και θέλω να ρωτήσω τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ σε σχέση με την ενέργεια, γιατί από χθες έχουμε και νέα αύξηση στην μεγαβατόρα. Και εδώ το ερώτημα είναι... Πού ακριβώς θα φτάσουμε, πού ακριβώς είναι το ταβάνι, πρόεδρε? Δεν υπάρχει ταβάνι, κυρία Σαββουργιανάκη. Υπάρχει εσχροκέρδεια, υπάρχει κερδοσκοπία. Αυτοί οι οποίοι καθορίζουν μέσα από το ενεργειακό χρηματιστήριο
και το θέμα τιμών στη χώρα μας, δυστυχώς συνεχίζουν το ίδιο βιολί να εσκροκερδούν εις βάρος των καταναλωτών. Εμείς ως ΣΥΝΚΑ θεωρούμε ότι αυτές οι πρακτικές είναι απαράδεκτες. Μπορεί ο Λύκος στην Αναμπουμπούλα να χαίρεται, αλλά δεν θα το επιτρέψουμε ως Ινστιτούτο Καταναλωτών να συμβαίνει για εμάς χωρίς εμάς. Δηλαδή να ανεβαίνουν οι τιμές χωρίς να λογαριάζουν εάν τελικά μπορεί να τα πληρώσει ή δεν μπορεί να τα πληρώσει ο Έλληνας καταναλωτής. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι προς την κατεύθυνση αυτή πάμε και κάνουμε και τη συλλογική αγωγή. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να είστε μένουμε καλά σε αυτά. Θα έχουμε συνέχεια. Να πάμε να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στον πόλεμο. Να πω πως το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα, του κύριου Αντώνιο Κουντέρες, συζητούνται σήμερα οι βαρβαρότητες κατά μάχων στην ουκρανική πόλη Μπούσα, με την παγκόσμια κοινότητα να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. Απελευθερώθηκε η Βόρειος Ουκρανία. Σε λίγο στο στούντιο ο στρατηγός εν αποστρατεία, ο κύριος Ιωάννης Κρασάς, για την ανάλυση. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού, Αντώνιο Κουτιέρες, θα συζητηθούν σήμερα οι βαρβαρότητες κατά αμάχων στην ουκρανική πόλη Μπούσα, με την παγκόσμια κοινότητα να κατηγορεί σοκαρισμένη από τις εικόνες της σφαγής το ρωσικό στρατό. Ως απάντηση στις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου, η Δύση ετοιμάζει νέες κυρώσεις, αν και η Ευρώπη παραμένει διχασμένη για το ενεργειακό εμπάργο. Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία προχώρησαν σε απελάσεις Ρώσων διπλωματών, με το Κρεμλίνο να προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Ενώ ο Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε τον Βλάντιμιρ Πούτιν εγκληματία πολέμου, που πρέπει να λογοδοτήσει και τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαυρόφ να απαντά ότι κάποιοι στη Δύση έχουν προβλήματα με τη συνείδησή τους. Από την πλευρά της η Μόσχα συνεχίζει να επιμένει ότι πρόκειται για προβοκάτσια και να αρνείται τη διάπραξη τέτοιων εγκλημάτων. Και από την έδρα του στον ΟΗΕ, ο Ρώσος πρεσβευτής ισχυρίστηκε ότι οι σφαγές δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια σκηνοθετημένη προβοκάτσια. Ζήτησε μάλιστα να γίνει έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, πρόταση η οποία απορρίφθηκε από τη Βρετανική Προεδρία. Η Ουκρανική κυβέρνηση, διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών της, χαρακτήρισε τις εικόνες από την Μπούσα ως την κορυφή του παγόβουνου των εγκλημάτων που έχει διαπράξει η Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα στο φως έρχονται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέφτονταν πυραυλικές επιθέσεις στον Ντομπάς. Τελικά, ένας ενδεχόμενος τρίτος παγκόσμιος πόλεμος αποφεύχθηκε, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ έκαναν πίσω, θεωρώντας ότι ένα τέτοιο χτύπημα θα είχε ολέθριες συνέπειες. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ για αύριο Τετάρτη 6 Απριλίου. Ο κύριος Βασίλης Πολυμερόπουλος από την Εκτελεστική Γραμματεία της ΑΔΕΔΗ είναι κοντά μας, ο πρόεδρος των εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, να δούμε πώς ακριβώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς, γιατί ενδιαφέρει όλους τους τηλεθεατές για το πώς αύριο θα κινηθούμε, αν τραβούν χειρόφρενο το μετρό, ο ηλεκτρικός, το τραμ και τα λεωφορεία, πρόεδρε. Να ξεκινήσω από αυτό, ναι, και με τις συγκεντρώσεις που θα έχετε. Κοιτάξτε να δείτε, θα κάνω μια παρατήρηση πρώτα. Θα πω ότι ο καθένας που θέλει να κινηθεί αύριο μέχρι, ναι, την τελευταία στιγμή να ενημερώνεται, διότι μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις της τελευταίας στιγμής από τις κοινωνικές αναγκαιότητες ή από διάφορες άλλες παρεμβάσεις. Όπως ξέρω, πριν από λίγο βγήκε η απόφαση για τους ελεγκτές αέρας κυκλοφορίας, που η απεργία τους κηρύχθηκε παράνομη και δεν ξέρω τι θα γίνει. Για τα υπόλοιπα μέσα δεν θα κυκλοφορήσει αύριο το μετρό. Τα λεωφορεία θα κυκλοφορήσουν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και θα έχουν στάσει από την έναρξη της κυκλοφορίας μέχρι τις 9 και αντίστοιχα από τις 9 το βράδυ μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Το μετρό θα απεργήσει, ο προαστιακός θα απεργήσει, τα πλοία θα απεργήσουν, ο ηλεκτρικός, είπα, θα απεργήσει, άρα σχεδόν όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς τραβάνε χειρόφρενο ή είναι στα πλαίσια του να τραβήξουν ένα χειρόφρενο. Η συγκέντρωση είναι στις 11 η ώρα το πρωί στην πλατεία Κλαφμόνος και θα ακολουθήσει πορεία
προς την Βουλή και θα είναι γενικά μια δύσκολη μέρα αν κάποιος θέλει να κινηθεί μέσα στον αστικό ιστό αλλά και εκτός του αστικού ιστού. Λοιπόν, όλοι μαζί διεκδικούμε, γιατί διάβαζα τις ανακοινώσεις από τους συναδέλφους σας στην ΑΔΔΗ και από τη ΓΕΣΕ, να δούμε τα αιτήματα, τα ουσιαστικά αιτήματα, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, είναι μια πανεργατική και πανυπαλληλική απεργιακή κινητοποίηση, η οποία γίνεται ΓΕΣΕ, ΑΔΔΗ μετά από πάρα πολύ καιρό, γίνεται. Ναι. Και τα αιτήματα, θα έλεγα ότι είναι τα αιτήματα της καθημερινότητας. Είναι η απλή, η καθημερινότητα. Η ακρίβεια είναι οι ανατιμήσεις, τα είδη πρώτης ανάγκης, είναι οι ανατιμήσεις θέρμανσης στο αέριο, στα κάψιμα και από την άλλη είναι η διαμαρτυρία για τους καθυλωμένους μισθούς εδώ και μία δεκαετία που είναι παγωμένη. Γίνεται για τα προβλήματα τα οποία δεν λένε να τελειώσουν με τα βαριά και τα ανθυγινά με 5-6 αναβολές σαν το γεφύρι της Άρτας. Η έλλειψη προσωπικού η οποία υπάρχει στις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και στις ΔΕΚΟ και τα προβλήματα γενικότερα της καθημερινότητας τόσο στο κοινωνικό επίπεδο όσο και στο εργασιακό επίπεδο. Είναι μια συνολική διαμαρτυρία όλων των εργαζομένων, θα έλεγα όλης της κοινωνίας για αυτά τα οποία βιώνουμε το τελευταίο διάστημα και είναι μια δύσκολη κατάσταση και για τα νοικοκυριά γενικότερα, αλλά και για τον κάθε πολίτη ειδικότερα, είτε είναι στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε είναι οπουδήποτε αλλού μέσα σε αυτό το πλέγμα των σχέσεων που έχουμε δημιουργήσει. Βλέπω κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017, το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ. Είναι αυτά που βάζαμε όλα τα προβλήματα για το αφορολόγητο για την διετία 2016-2017 που τα κλιμάκια είναι παγωμένα, για την αλληλεγγύη η οποία δεν έχει, έχει η εισφορά αλληλεγγύης η οποία υπάρχει ακόμη για το δημόσιο και τους συνταξιούχους, τα οποία όμως τα βάζαμε συνέχεια ως επιμέρους αιτήματα. Τώρα έρχονται συνολικά η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔΗ και λέει ότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας, της καθήλωσης των μισθών, της έλλειψης προσωπικού και γενικώς είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε όχι εξειδικευμένα αλλά γενικά πλέον ως κοινωνία. Ως μία έκφραση υψής της διαμαρτυρίας από τις δύο συνομοσπονδίες του ελληνικού κράτους. Πολύ σημαντικά αιτήματα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον πρόεδρο, τον κύριο Βασίλη Πολυμερόπουλο και να συνεχίσουμε με τις εξελίξεις για την πανδημία, κυρίες και κύριοι. Σε μισή ώρα, στις 6 ώρα, ανακοινώνεται η επέκταση, η τέταρτη δόση του εμβολίου έρχεται. Θα δούμε για ποιους. Οι ανακοινώσεις έρχονται από το Υπουργείο Υγείας, από το Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους και την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, την κυρία Μαρία Θεοδωρίδου. Ουσιαστικά έχει κλειδώσει η τέταρτη δόση εμβολιασμού για όλους άνω των 60 ετών. Στις 6 ώρα, σε μισή ώρα οι ανακοινώσεις. Εμείς πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και να δώσω και τους σημερινούς δείκτες, γιατί δυστυχώς είχαμε σήμερα 70 νεκρούς από τον κορονοϊό, 70 θάνατοι μέσα σε 24 ώρες, μέσα σε μία μόλις ημέρα. 358 συμπολίτες μας δίνουν τη μάχη διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας και τα νέα κρούσματα, οι νέες μολύνσεις, σύμφωνα και με τα τεστ που έγιναν, 18.988. Σε ισχύ τέθηκαν οι αλλαγές που αποφασίστηκαν για την διάρκεια των πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης που είχε προαναγγείλει το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, η χώρα μας εναρμονίζεται με τους κανόνες της Κομισιόν, με την ισχύ του πιστοποιητικού εμβολιασμού να επεκτείνεται από τους 7 στους 9 μήνες και του πιστοποιητικού νόσησης από τους 3 στους 6 μήνες. Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί η αύξηση των εμβολιασμένων ασθενών κατά του κορονοϊού στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με τη σημερινή επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι αποτελούν το 41,64%, ενώ στις αρχές του έτους το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου 20%. Αναφερόμενοι στο θέμα, οι επιστήμονες επισημαίνουν πως το φαινόμενο σχετίζεται κυρίως με τη μειωμένη αποτελεσματικότητα του εμβολίου απέναντι στις νέες μεταλλάξεις.
Τέλος, ανακοινώσεις για την τέταρτη δόση του εμβολίου θα γίνουν σήμερα το απόγευμα από το Υπουργείο Υγείας. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασής τους, τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού θα προβούν σε ανακοινώσεις για τον εμβολιασμό των μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών άνω των 60 ετών. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μαζί σας. Λοιπόν, επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην περιφέρεια Αττικής. Θα ξεκινήσουμε με τις δράσεις του ΕΔΙΠ, του Ελληνικού Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων. Αυτήν την Παρασκευή, 8 Απριλίου, στο Πάρκο Τρίτσι, στο Ήλιον, είναι η Παγκόσμια ημέρα υγείας, κυρίες και κύριοι, και θα έχουμε δράσεις υγείας από τις 10 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα, από το ΕΔΙΠ, από το ΚΕΠ Υγείας, Ιατρικό Σύλλογος Αθηνών, η Περιφέρεια Αττικής, ο Περιφερειάρχης ο κύριος Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του ΕΔΙΠ και του ΙΣΑ, σας προσκαλούν αυτήν την Παρασκευή 8 Απριλίου, Παγκόσμια ημέρα υγείας, όλους στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης, στο Ήλιον, με ένα φεστιβάλ πολλών δράσεων από τις 10 το πρωί εκεί έως και τις 7 το απόγευμα. Να προχωρήσουμε για να δούμε τι ακριβώς έγινε στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Δημάρχων Αττικής. Ο Περιφερειάρχης δήλωσε πως είναι κρίσιμος ο ρόλος της Ένωσης στην ενδυνάμωση του θεσμού της αυτοδιοίκησης. Παραμένει επίκαιρο το αίτημα της επιτελικότητας του κράτους και της αποκέντρωσης. Τις εργασίες της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Ένωσης Δημάρχων Αττικής, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου της Ένωσης, του κυρίου Καμάρα. Στη συνέλευση να πω ότι που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ με αντικείμενο και την ανάδειξη των νέων οργάνων της Ένωσης, παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην δήμαρχος Παλαιό Φαλήρου, ο κύριος Διονύσης Χατζηδάκης, ο πρώην βουλευτής και πρώην δήμαρχος Χανίων, ο κύριος Βυρβιδάκης, ο αντιπεριφερειάρχης μεταφορών και επικοινωνιών, ο κύριος Βασίλης Γιανακόπουλος και πολλοί δήμαρχοι της Αττικής. Να δούμε τι έγινε σε σχέση με την ανάδειξη των κορυφαίων ξενοδοχείων της χρονιάς. Έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος εν ώψη και του εορτασμού του Πάσχα. Ο Περιφερειάρχης δήλωσε πως στηρίζουμε τον κλάδο των ξενοδόχων, ο οποίος με πείσμα και όραμα κατακτά τον ενθουσιασμό των τουριστών και προβάλλει την Αττική και όλη την Ελλάδα διεθνώς. Τα κορυφαία ξενοδοχεία της χρονιάς και δυναμικά σε όλη την Ελλάδα βραβεύτηκαν στην τελετή αυτή απονομή, τον Greek Hotel of the Year Awards, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Μαρτίου. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντική όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται για να στηριχθεί και φέτος ο τουρισμός, μια πολύ σημαντική χρονιά και κρίσιμη. Και κλείνοντας, πάμε στον Δήμο Περιστερίου, ο Δήμαρχος, ο κύριος Ανδρέας Παχατουρίδης, σε μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Αττικής. Πολύ σημαντικό, έχουμε έγκριση έργων προϋπολογισμού 14 εκατομμυρίων ευρώ. Θα κλείσουμε με αυτό για την ίδρυση ενός νέου πολυχώρου για το πολιτισμό. Πολύ επικοδομητική συνάντηση και φυσικά στον Δήμο Περιστερίου να εγκριθεί ένα τόσο σημαντικό έργο. Λοιπόν, εμείς θα υποδεχθούμε στο στούντιο τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Κρασά. Στρατηγέ, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε σε επιχειρησιακό επίπεδο. Είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπό τον κύριο Γκουτιέρες για τα εγκλήματα πολέμου στην Μπούσα. Το Κρεμλίνο βέβαια λέει ότι είναι ένα πολύ καλά σκηνοθετημένο σόου αυτό σε επίπεδο επικοινωνίας με fake news. Είχαμε και την απελευθέρωση της Βορείου Ουκρανίας. Θα ξεκινήσουμε από αυτά, στρατηγέ. Πού είμαστε σήμερα? Μάλιστα. Για το πρώτο που είπατε σχετικά με την Μπούσα, οι στρατιώτες στον πόλεμο
μάχονται για την υπεράσπιση των συμφερόντων της πατρίδας του και εκτελώντας τις εντολές των ηγετών της χώρας τους, τηρώντας όμως και έναν κώδικα τιμής, τον οποίο οι αρχαίοι πρόγονοι τον περιέγραφαν με τη λέξη αρετή. Ο στρατιώτης δεν σκοτώνει τον εχμάλωτο, περιθάλπτει τον τραυματία του εχθρού, δεν σκυλεύει τον νεκρό, δεν σκοτώνει αμάχους. Όλα αυτά τώρα έχουν κωδικοποιηθεί στο διεθνές δίκαιο, το οποίο οριοθετεί τη χρήση βίας κατά τις πολεμικές συγκρούσεις, το οποίο έχει υιοθετήσει και η πατρίδα μας. Όσοι από τους εισβολείς στην Ουκρανία σκοτώνουν άοπλους πολίτες, δεν είναι στρατιώτες, είναι εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου. Οι δε πράξεις τους χαρακτηρίζονται εγκλήματα πολέμου. Φυσικά θα πρέπει να διερευνηθούν, να δουν σε ποιο βαθμό εμπλέκονται στρατιώτες, γιατί και αυτοί οι στρατιώτες αμαυρώνουν, εάν είναι στρατιώτες, την εικόνα του στρατού. Και επίσης, είχαμε και κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη χώρα μας, στο Γκοντομάρι, στην Κρήτη, κατά τη μάχη της Κρήτης, στα Καλάβρητα και αλλού, στο Δίστομο, δολοφονίες αμάχων. Αυτά τώρα περί αμάχων. Αλλά αυτή τη στιγμή διεξάγεται ο πόλεμος. Η αυριανή μέρα, το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ποιες θα είναι οι εξελίξεις, θα εξαρτηθούν άμεσα από το αποτέλεσμα του πολέμου. Μετά από 42-6 εβδομάδες πολέμου, που αν τα λέγαμε πριν στις 24 Φεβρουαρίου ότι θα μπαίναμε στον Απρίλιο και θα συνεχιζόταν οι επιχειρήσεις, θα λέγαμε ότι μάλλον αυτό δεν είναι δυνατόν. Τώρα τι συμβαίνει? Βρισκόμαστε σε μια φάση του πολέμου που πλέον ο αγώνας είναι αμφίροπος και μπορούμε να πούμε σε δύο περιοχές από τις τρεις περιοχές της Ουκρανίας που διεξάγονται επιχειρήσεις. Η πρώτη είναι το Κίεβο. Οι Ρώσοι αποσύρονται. Δεν αποσύρονται για να αναδιοργανωθούν, διότι εάν θέλανε να κρατήσουν την περιοχή, δεν θα αποσύρονται, αλλά θα ενισχύονται με νέες μονάδες. Ο ρωσικός στρατός αυτή τη στιγμή, ο ενεργός ρωσικός στρατός, έχει 146 συγκροτήματα τάγματος. Είναι μονάδες μεικτές, περίπου 1.000 με 1.200 ανδρών, οι οποίοι έχουν πεζικό, άρματα μάχης, πυροβολικό, αντιεροπορικό κτλ. Δυστυχώς φαίνεται, για τους Ρώσους δυστυχώς, να στερεύουν οι εφεδρείες τους. Επίσης, θέλουν να μην εμπλέξουν σε αυτές τις επιχειρήσεις οπλίτες θητείας, δηλαδή αυτούς τους κληρωτούς οι οποίοι έρχονται και κάνουν τη θητεία τους, παρότι έχουν εμπλακεί και έχουν σκοτωθεί και έχουν συλληφθεί. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν από την περιοχή του Κιέβου αποσύρονται οι ρωσικές δυνάμεις. Τι σημαίνει αυτό για τους Ουκρανούς? Ότι εξοικονομούν στρατεύματα για να τα διαθέσουν από αλλού. Στο νοτιοδυτικό τμήμα που είναι η Οδυσσός έχουν σταματήσει στο Μικολάιβ. Στο Μικολάιβ μετά για να κάνουν απόβαση με πλοία δυνάμεις πεζοναυτών Ρώσων, φαίνεται πολύ δύσκολο, διότι δεν επαρκούν και εκεί δυνάμεις. Η εκτίμησή μου ότι θα διατηρήσουν έναν αριθμό πλοίων προκειμένου να κάνουν προσβολές στόχων. Έχουν επιλέξει οι Ρώσοι τελευταία να προσβάλλουν δεξαμενές καυσίμων. Γιατί στερούν το καύσιμο, το πετρέλαιο και τις βενζίνες από τους Ουκρανούς. Ό,τι αξία έχει η τροφή και το νερό για τους στρατιώτες, έχει το καύσιμο για τα οχήματα. Okay. Οπότε, πού θα επικεντρωθούν, πού θα γίνει, αν με επιτραπεί η έκφραση, το παιχνίδι θα παιχτεί? Okay. Θα παιχτεί στις επαρχίες Λουγκάνς, Ντονέσκ, τον Ντομπάς και στη Μαριούπολη, η οποία ακόμα έχει 4 σημεία, 4 θύλακες αντιστάσεως και εξακολουθούν να αντίσταται. Εκεί όμως, αυτή την περιοχή, δηλαδή του Ντονέσκ και του Λουγκάνσκ, οι Ουκρανοί έχουν εμπλέξει 11 ταξιαρχίες, δηλαδή το σύνολο του στρατού. Γι' αυτό και δεν μπορούν να προχωρήσουν οι Ρώσοι. Δεν μπορούν όμως και οι δύο να πάνε σε κάποια συμφωνία, διότι έχουν υποστεί τέτοια φθορά και καταστροφές και οι Ουκρανοί και σε πληθυσμό και σε κτίρια και σε χιλιάδες νεκροί, και σε αμάχους και σε... Απ' την άλλη και οι Ρώσοι έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τους νεκρούς στρατιώτες τους Ρώσους. Άλλοι λένε ότι είναι 10.000, άλλοι 15, άλλοι τους ανεβάζουν σε μεγαλύτερο αριθμό. Και δεν ξέρουμε και από τους τραυματίες πώς είναι αυτοί που θα καταλήξουν. Δηλαδή, μπορεί να έχεις τραυματιστεί, αλλά να πάει να καταλήξεις. Στρατηγέ, τι πήγε στραβά σε σχέση με την επίθεση των ρωσικών δυνάμεων? Γιατί στην αρχή αυτή τη εισβολή, στην αρχή αυτού του πολέμου, πολλοί διερωτώνται ότι πώς και δεν έγινε αυτό που λέμε στη γλώσσα σας ένας περίπατος σε εισαγωγικά, πάντα με σεβασμό, της ρωσικής αρκούδας. Πώς δεν υπήρξε άμεσα
επικράτηση των ρωσικών δυνάμεων. Οι τρεις παράγοντες που επηρεάζουν κάθε στρατιωτική επιχείρηση είναι ο καιρός, ο έδαφος και ο εχθρός. Όταν λοιπόν είσαι επιτελής και σχεδιάζει μια τέτοια επιχείρηση, πρέπει να τους λάβεις σοβαρά υπόψη. Ναι. Ο καιρός είναι ίδιος και για τους δύο. Η Ουκρανία είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κράτος μετά τη Ρωσία στην Ευρώπη, με 500 και 600 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η έκταση του εδάφους είναι πολύ μεγαλύτερη για τα στρατεύματα που διέθεσε. Οι Γερμανοί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν επετέθηκαν τότε στη Σοβιετική Ένωση και στην Ουκρανία, που ήταν το νότιο μέτωπο, διέθεσαν 5 στρατιές, γύρω στους 900.000 άντρες. Άρα λοιπόν οι δυνάμεις τους ήταν μικρές. Επίσης κάνανε και το δεύτερο σφάλμα και αντί να έχουν ένα αντικειμενικό σκοπό, κάνανε τις διαιρείς πήραν σε τέσσερις χώρους. Mm-hmm. Κίεβο, Χάρκοβο, Ντόνασκ και Μαριούπολη. Αυτό λοιπόν μείωσε την ισχύ τους. Αν είχαν βάλει ένα αντικειμενικό σκοπό και πήγαιναν μόνο στο Κίεβο ή μόνο στο Λουγκάνσκ ή μόνο στο Μαριούπολη, ενδεχομένως θα είχαν ένα σίγουρο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν χρησιμοποίησαν μικρές δυνάμεις και επίσης τις διέσπηραν. Επίσης υποτίμησαν τον εχθρό. Βέβαια. Και οι επιτελείς δεν τον υποτίμησαν. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αγνοούσαν τη δύναμη, γιατί σε όλους είναι γνωστά ποια είναι η δύναμη των Ουκρανών. Το κάνανε γιατί ήθελαν να εκπληρώσουν τις προσδοκίες του διατάσσοντος, του Πούτιν. Είναι τόσο αυταρχικό το καθεστώς που δεν βρέθηκα κάποιος να του πει ότι ξέρετε, mm-hmm. με αυτά που μας δίνετε, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είναι σαν να πάτε να παραγγείλετε εσείς ένα μακρύ φόρεμα και σας πει μοδίστρα ότι θέλουμε 4 μέτρα ύφασμα. Και εσείς πεις, εγώ θέλω αυτό το μακρύ φόρεμα να μου το κάνετε με 2 μέτρα. Ναι. Δεν σας κάνει ένα μακρύ φόρεμα. Mm-hmm. Διότι μήπως υποτίμησαν και... Ήταν λάθος εκτίμηση. Στρατηγέ, και αυτό το πλήρωσαν. Μήπως υποτιμήθηκε και ο κύριος Ζελένσκι ως ηγετική. Θα σας απαντήσω για τον Ζελένσκι. Επίσης, ένα σημείο το οποίο δεν εκτιμήθηκε στο σωστό σημείο ήταν από το 14 και μετά, που οι Ρώσοι κατέλαβαν την Κρυμαία, οι Ουκρανοί εκπαιδεύονται από το ΝΑΤΟ. Ναι. Και αυτή η εκπαίδευση άλλαξε ριζικά τη δομή και τον τρόπο που αγωνίζεται ο Ουκρανικός στρατός. Ο Ουκρανικός στρατός μετά το 14 άλλαξε, προμηθεύτηκε με σύγχρονα οπλικά συστήματα, είχαν επίσης τεράστιες πολλές πληροφορίες από τους Αμερικάνους και ήταν και πιο αποδείχθηκαν ότι προετοιμάστηκαν πολύ καλύτερα. Επίσης, ο Ζελένσκι ήταν ένας ηθοποιός. Ναι. Βρέθηκε στη θέση, δεν έφυγε όταν στην αρχή, αν θυμίσετε, τη δεύτερη και τρίτη μέρα του προτείναν να πάρει το αεροπλάνο και να φύγει. Αυτός όμως παρέμεινε εκεί. Μίλησε με την ιστορία, αναδείχθηκε ο ηγέτης, συσπήρωσε όλο το λαό πίσω του και αυτή τη στιγμή εκφράζει όλο τον Ουκρανικό λαό. Μην ξεχνάμε. Από την ιστορία, η Θεοδώρα, η αυτοκράτηρα, η σύζυγος του Ιστινιανού, ήταν χορεύτρια στον υπόδρομο. Ναι. Ήταν και ταπεινής καταγωγής και ενός επαγγέλματος το οποίο δεν έχει υπολήψεως. Όταν όμως έγινε η στάση του Νίκα και είπαν όλοι, και συμπεριλαμβανομένου και το αυτοκράτορος, να φύγουν, αυτή είπε: εγώ προτιμώ να πεθάνω σαν αυτοκράτηρα. Και η χλαμίδα του βασιλέως είναι το καλύτερο σάβανο. Ναι. Η βασιλική πορφύρα είναι το καλύτερο σάβανο. Mm-hmm. Παρότι λοιπόν ήταν χαμηλής καταγωγής, απεδέχθη ότι ήταν αντάξια της θέσεως. Ο Ζελένσκι ήταν ένας ηθοποιός. Αλλά στη θέση που το βάλανε, απέδωσε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και επιπλέον ηλικιακά, επειδή είναι 42 χρονών, ναι. αντέχει τις ταλαιπωρίες. Mm-hmm. Ένας ο οποίος είναι 60 χρονών, αντέχει διαφορετικά. Ναι. Και ένας που είναι 82 χρονών, αντέχει και αυτός διαφορετικά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ο αναδιαφυσβήτητος ηγέτης. Και αποτελεί, αν φύγει από τη μέση του Ζελένσκι, θα είναι και διαφορετική η έκφαση του πολέμου. Στρατηγέ, να σας ρωτήσω για τη χρήση χημικών όπλων, γιατί ακούγαμε τον τελευταίο καιρό για τον κίνδυνο του εάν θα χρησιμοποιηθούν τα πυρηνικά όπλα για ιούς, βιολογικά όπλα, για μας πρωτόγνωρα. Επειδή επί του θέματος γνωρίζω, γιατί έχω εκπαιδευτεί επί 7 μήνων στις ΗΠΑ για τον πυρηνικό, βιολογικό και χημικό πόλεμο. Ναι. Τα χημικά όπλα, τα πάρουμε από την αρχή, δηλαδή χημική, που είναι ασφυξιογόνα αέρια, είναι αέρια τα οποία πειράζουν τους ιστούς, είναι που καίνε τα πνευμόνια, σε τακτικό επίπεδο, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν από τις μονάδες σε αγώνα σε άλλη μονάδα,
είναι, το θεωρώ αδύνατο, διότι ούτε οι Ρώσοι έχουν το απαραίτητο εξοπλισμό να ανταπεξέλθουν στα αέρια τα οποία θα ρίξουν. Δηλαδή, αν το ρίξουν στη μάχη, θα έχουν πιθανότητες τις ίδιες απώλειες που θα έχουν και οι Ουκρανοί. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορεί να γίνει είναι να χρησιμοποιηθούν αέρια εναντίον των πόλεων. Εάν πέσουν αέρια μέσα στο Κίεβο, τότε θα είναι ολέθρια τα αποτελέσματα για όσους δεν έχουν τις προστατευτικό εξοπλισμό, δηλαδή δεν είναι μόνο οι προσωπίδες, είναι και ολόκληρη στολή που φοράνε, να προστατευτούν. Θα έχει ολέθρια αποτελέσματα. Κατά την εκτίμησή σας, είμαστε κοντά σε ένα τέτοιο σενάριο? Όχι, δεν θα χρησιμοποιηθεί. Ναι. Ο βιολογικός πόλεμος αφορά την παραγωγή μέσα στα εργαστήρια ιών, μικροβίων, βακτηρίων, τα οποία και αυτά χρησιμοποιούνται πριν από τον πόλεμο. Διότι τα βακτήρια δεν γνωρίζουν γραμμές αντιπαραθέσεως. Αν ρυφθούν τα βακτήρια, με τον ίδιο τρόπο θα έχουν και απώλειες και οι Ρώσοι. Δηλαδή θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν πριν από το πόλεμο για να επιφέρουν απώλειες. Εάν έρθουμε τώρα στα πυρηνικά, εκεί τα πυρηνικά είναι το μεγάλο ερώτημα. Έχουν κατά επανάληψη οι Ρώσοι πούν ότι εμείς δικαιούμεθα να χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά και μάλιστα είπαν ότι αν απειληθεί η ύπαρξη της Ρωσίας. Ναι. Πότε θα απειληθεί η ύπαρξη της Ρωσίας, αν χάσει την Ουκρανία ή αν μπουν μέσα στη Ρωσία? Αυτό δεν το διευκρίνησα. Ναι. Και αν μιλάμε για πυρηνικά, μιλάμε για τακτικά πυρηνικά μικρής ισχύως, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο πεδίο της μάχης. Αλλά τώρα, έτσι όπως είναι ανακατεμένες οι μονάδες, πάλι δεν γίνεται, κατά την άποψή μου, να χρησιμοποιηθούν. Θα χρησιμοποιούνται, αλλά φεύγανε από όλες τις περιοχές, γιατί τα καταστροφικά αποτελέσματα και των τακτικών πυρηνικών όπλων είναι τεράστια. Αλλά εάν συμβεί αυτό, ο πόλεμος θα πάει σε άλλο επίπεδο. Μάλιστα. Έχουμε 6 λεπτά και θέλω κλείνοντας να ρωτήσω, επειδή έχουμε μπαράζ απελάσεων, να πούμε, Ρώσων διπλωματών, κυρίες και κύριοι, από την Ιταλία, από την Γαλλία, τη Δανία και τη Σουηδία μετά την σφαγή στην πόλη. Ρωτούν πολλοί πώς τοποθετούνται στρατηγέ οι παίκτες σε σχέση με το ενδεχόμενο ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Εδώ θέλω να βάλω και τον παράγοντα Κίνα, να βάλω Ινδία και να δούμε πώς τοποθετούνται οι παίκτες παγκόσμιο αυτό σκάκι. Η Κίνα και η Ινδία δεν ψήφισαν υπέρ του πολέμου, δεν καταψήφισαν την ενέργεια, ψήφισαν, ήταν ουδέτεροι. Ναι. Και δεν έχουν κανένα λόγο να εμπλακούν σε αυτή την αντιπαράθεση. Η δε Κίνα πιστεύω ότι δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες των Ρώσων όσον αφορά την υποστήριξη. Διότι έχει απέναντί του την Αμερική, που είναι η μεγαλύτερη οικονομία όλου του κόσμου, και όλη την Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα γίνει σε περίπτωση που εκκλιμακωθεί η σύραξη με τη συμμετοχή και άλλων κρατών. Δηλαδή, όσο ο πόλεμος είναι μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, δεν θα κλιμακωθεί. Επίσης, θα υπάρχει περίπτωση κλιμακώσεως και να αλλάξει το επίπεδο του πολέμου, εάν χρησιμοποιηθούν πυρηνικά. Η απέλαση διπλωματών δεν θα προκαλέσει η κλιμάκωση των επιχειρήσεων. Και όλη η κατάσταση θα κριθεί στο πεδίο της μάχης. Σε αυτό το σημείο και οι δύο, έχουμε εδώ και μία πρωτοτυπία. Ποτέ στην ιστορία δεν έχουν συνομιλήσει οι αντιμαχόμενοι χωρίς να έχουν κηρύξει κατάπαυση των πυρών. Τουλάχιστον προσωρινή. Εδώ πέρα βλέπουμε, πάνε και μιλάνε στην Κωνσταντινούπολη και σφάζονται από την άλλη μεριά. Αυτό είναι μία πρωτοτυπία η οποία είναι σε αυτόν τον πόλεμο. Αλλά και για να υπάρξει ηττημένος, κάποιος πρέπει να αναγνωρίσει την ήττα του. Να πει, είμαι ηττημένος, συνδικολογώ, θα κάνω ό,τι μου πεις. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε ο Ζελένσκι να έχει μια τέτοια πρόθεση να πει ιτήθηκα. Θα το πει κάποιος ο οποίος ενδεχομένως να αλλάξει τον Ζελένσκι. Από την πλευρά του ο Πούτιν πάλι δεν είναι διατεθειμένος να υποχωρήσει στις απαιτήσεις για τον πολιτικό σκοπό τον οποίο κήρυξε τον πόλεμο. Δηλαδή την ανατροπή του Ζελένσκι είναι πολύ δύσκολο να την πετύχει, χωρίς να αποκλείεται την ουδετεροποίηση, την αποστρατικοποίηση, τη μη συμμετοχή της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και επίσης θέλει την αναγνώριση της Κρυμαίας και τις δύο περιοχές του Ντομπάς. Άρα και ο Πούτιν δεν θα κάνει πίσω. Υπάρχει όμως περίπτωση να ανατραπεί. Πιθανόν οι άνθρωποι πέριξ του Πούτιν να βλέπουν και την επόμενη μέρα χωρίς τον Πούτιν. Στην ιστορία της Ρωσίας και ο Γκορμπατζόφ ανετράπη, και ο Κρούτσεφ ανετράπη, και ο Γέλτσιν με τον τρόπο τον οποίο δεν ανετράπη, απλώς έφυγε και άφησε την εξουσία. Ή αν σημειωθεί μια
νίκη. Δηλαδή μία νίκη σε τέτοιο βαθμό, mm-hmm. δηλαδή η νίκη επέρχεται δια καταστροφής των δυνάμεων του εχθρού. Αυτή τη στιγμή οι δύο αντιμαχόμενοι δεν έχουν επιτύχει μία τέτοια εκτάσεως καταστροφή ώστε να οδηγήσουν τον, τον άλλον ώστε να πει τώρα θέλω να μιλήσω. Άρα λοιπόν αναμένεται, εφόσον συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό, να συνεχιστεί ο πόλεμος. Αλλά ο κάθε πόλεμος κρύβει εκπλήξεις. Και δεν θεωρώ απίθανο να δούμε μία κίνηση των Ουκρανών διαμέσου της Ρωσίας, η οποία θα έχει πολλά αντίτυπα, προκειμένου να χτυπήσουν τις δυνάμεις στο Νότο, ή κάτι το οποίο... Να... Γιατί αυτή τη στιγμή ο Ζελένσκι δεν έχει κάτι στα χέρια του. Οι Ρώσοι κατέχουν Ουκρανία. Να, να. Δεν υπάρχει υποκατάστατο της νίκης στον πόλεμο. Και η νίκη υπάρχει όταν... καταστρέψεις στις αντίπαλες δυνάμεις. Μάλιστα. Άρα αναμένουμε εκπλήξεις, λέτε, και ανατροπή στρατηγέ. Μα και τώρα, και μέχρι τώρα είχαμε τις εκπλήξεις μας. Αν θυμίστε, όλοι λέγανε ότι δεν γίνει πόλεμος. Εγένε το πόλεμος. Όλοι λέγανε ότι σε 5 μέρες θα έχει καταληφθεί, θα πέσει, θα τους υποδεχθούν κτλ. Δεν εγένε το. Έχω μισό λεπτό. Κλείνοντας, βλέπετε να έχουμε ακόμη διάρκεια σε σχέση με την πολεμική σύραξη? Σαφώς. Θα διαρκέσει όσο έχουν αντοχές. Μάλιστα. Και, οι Ρώσοι έχουν τα μέσα, έχουν τεράστιο στρατό, έχουν να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους, αλλά και η Δύση στέλνει. Αυτή, χθες είπαν ότι η Αγγλία θα στείλει πυράβλους για να χτυπήσουν τα πλοία. Ενδεχομένως μπορούμε να δούμε βήθηση ρωσικών πλοίων από τους Ουκρανούς. Αποστολή από την Ελλάδα όπλων, στρατηγέ... Γιατί υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση εδώ. Εμένα, κατά την άποψή μου, καλό σε γένετο, διότι αν ένας έρχεται να σας χτυπήσει με ένα ρόπαλο, αντί να σας δώσω γάζες για να περαπηθείτε τα τραύματα, θα σας δώσω ένα όπλο ώστε να τον εμποδίσετε να σας χτυπήσει. Αυτή και η έννοια της συμμαχίας. Είναι η έννοια της υποστηρίξεως. Και ο Ζελένσκι το είπε. Εγώ λέει δεν θέλω φάρμακα, θέλω όπλα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ, θα ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Ιωάννη Κρασά, τον αντιστράτηγο ένα αποστρατεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς κυρίες και κύριοι να ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλα εσάς. Εδώ ραντεβού αύριο στις 5 στο Attica TV, ζωντανά. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό απόγευμα.